Το 20-25% των αυτών θα πεθάνουν τον πρώτο χρόνο μετά από κάταγμα και το 60% θα χρειάζεται ακόμα υποστήριξη ένα χρόνο μετά το κάταγμα. Ενδεικτικά, η οστεοπόρωση ευθύνεται για περισσότερες μέρες από νοσοκομειακή νοσηλεία από τον καρκίνο του μαστού. Η οστεοπόρωση είναι σχετικά καινούργιο γνωστικό αντικείμενο στην ιατρική. Μέχρι το 1982 δεν υπήρχε κάποια σοβαρή ενασχόληση με αυτό. Τη θεώρησε ένα φυσιολογικό φαινόμενο, αποτέλεσμα της φθοράς του χρόνου και χαρακτηριστικό των ηλικιωμένων ατόμων που πέφτουν και κάνουν εύκολα κάταγμα. Εξού και το λαϊκό ρητό για τους ηλικιωμένους και το πέσιμο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ούτε αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδος, ούτε και θεραπεία. Η συστηματική ενασχόληση ξεκίνησε σοβαρά από τα προβλήματα που παρουσίασαν στα οστά και τα κατάγματα οι Σοβιετικοί και Αμερικανοί κοσμοναύτες όταν επέστρεψαν στη Γη μετά από μεγάλες παραμονές διαστημικούς σταθμούς. Στην προσπάθεια λοιπόν να βρουν την αιτία, αναγνωρίστηκε η οστεοπόρωση και η έρευνα επεκτάθηκε σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Τώρα έχουμε και τα μέσα για τη διάγνωσή της, αλλά και πολύ καλά φάρμακα για την αντιμετώπιση της. Τι είναι οστεοπόρωση? Θα το πάμε ανάποδα. Τι είναι το φυσιολογικό οστό? Είναι ένα ζωντανό ιστό. Ένα ενήλικα έχει 206 οστά, τα οποία σχηματίζουν το σκελετό. Η βασική του λειτουργία είναι η στήριξη και κίνηση του οργανισμού και η προστασία οργάνων όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά και οι πνεύμονες. Ο σκελετός πνευματικά ανανεώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας με απορρόφηση του παλιού φθαρμένου οστού και αντικατάστασή του από νέο ανθεκτικό οστό. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε 10 χρόνια, όλος ο σκελετός μας ανανεώνεται πλήρως. Αυτό γίνεται με δύο κατηγορίες κυττάρων που είναι πάνω στα οστά, τους οστεοκλάστες και τους οστεοβλάστες. Οι οστεοκλάστες αποδομούν το παλιό οστό και οι οστεοβλάστες ακολουθούν και στις μικροκυλότητες που αφήνουν πίσω τους παράγουν και τοποθετούν καινούριο οστό. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από ένα πολύπλοκο μηχανισμό, ο οποίος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς, και υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην απορρόφηση και την παραγωγή του οστού. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυξηθεί η δράση των οκλαστών ή μειωθεί η δράση των οστεοκλαστών, δημιουργείται αρνητικό ισοζύγιο και αυτό προκαλεί μείωση της ποσότητας του οστή της του, μείωση της οστικής πυκνότητας με αποτέλεσμα τη μείωση αντοχής του οστού και αυξημένη πιθανότητα για κάταγμα. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπόρωσης, τι πρέπει να προσέξουμε και να κάνουμε προληπτικά για να μειώσουμε τον κίνδυνο στην οστεοπόρωση? Οι κύριοι παράγοντες είναι δύο. Είναι η ελαττωμένη κορυφαία οστική μάζα και ο αυξημένος ρυθμός απώλειας του οστού. Τι είναι η κορυφαία οστική μάζα? Η οστική μάζα φυσιολογικά αυξάνει προοδευτικά όσο ο σκελετός αναπτύσσεται και εξακολουθεί να αυξάνει μέχρι τα 35 έτη περίπου. Μετά τα 35 αρχίζει η βαθμία η απώλεια, η οποία συνεχίζεται με διαφορετικούς ρυθμούς σε όλη μας τη ζωή. Η κορυφαία οστική μάζα δηλαδή είναι η οστική μας πρίκα. Όσο περισσότερο έχουμε, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο απώλειας έχουμε για το μέλλον. Η πρόληψη λοιπόν της οστεοπόρωσης ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Αρχικά από τη διατροφή. Το κύριο συστατικό για το οποίο αποτελούν τα οστά είναι το ασβέστιο. Μια διατροφή λοιπόν πλούσια σε ασβέστιο είναι απαραίτητη από την αρχή της ζωής, καθώς και η επάρκεια σε βιταμίνη D η οποία μεταφέρει το ασβέστιο από τις τροφές στα οστά. Η άσκηση. Η σωστή άσκηση από την παιδική ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας για τη σωστή ανάπτυξη των οστών, γιατί προσφέρει τα απαραίτητα μηχανικά ρεθίσματα στον οστήτη για τον οστικό μεταβολισμό. Αυτό μπορεί να γίνει με το παιχνίδι στην ύπαιθρο και την προπονητική άσκηση συνδυασμό αερομπικής και άσκησης βαρών. Αντίθετα, ο πρωταθλητισμός, ιδιαίτερα αυτός που έχει σχέση με έντονη σωματική άσκηση και μικρό σωματικό βάρος, όπως είναι το μπαλέτο, η ενόργανη και η ρυθμική, μπορεί να οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο, σε μειωμένη κορυφαία οστική πυκνότητα. Αυτό γίνεται είτε μέσω χαμηλού σωματικού βάρους, είτε μέσω δευτεροπαθής αμινόριας. Η περίοδος σε αυτά τα παιδιά πολλές φορές σταματάει λόγω της έντονης άσκησης. Έχουμε μείωση των ιστρογόνων η οποία επηρεάζει τα οστά, κάτι σαν μήνυ αιμινόπαυση. Επίσης και η πρόληψη τροφής δεν είναι επαρκής πολλές φορές στην προσπάθεια να μην αυξηθεί το βάρος. Η γενικότερη υγεία του παιδιού. Ένας μεγάλος κατάλογος από παθήσεις της παιδικής ηλικίας μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών και την όλη ανάπτυξη του παιδιού. Ο σακχαρώδης διαβήτης, ορμονικές ανεπάρκειες, χρόνιας γνώση. Άρα σημαντική είναι η τακτική επίσκεψη στον παιδίατρο και η παρακολούθηση της υγείας του παιδιού. Δεν έχει ακόμα δηλαδή, η χρόνια αυτοκρατική πνευμονοπάθεια διαγνωστεί και κυκλοφορούν ανάμεσα με μία νόσο η οποία, όπως βλέπετε, σκοτώνει περίπου 3 εκατομμύρια ασθενείς κάθε χρόνο και αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία εισαγωγής ασθενών από τα τμήματα επιγόντων περιστατικών κάθε χρόνο.
Και όταν μιλάμε για χρόνια από πρακτική πνευμονοπάθεια, ο όρος αυτός περιλαμβάνει, όπως βλέπετε, το εμφύσμα και τη χρόνια βροχίτιδα. Με τον όρο χρόνια βροχίτιδα εννοούμε φλεγμονή στους αεραγωγούς του ασθενή, φλεγμονή και άρα ίδιμα στο τείχομα των αεραγωγών και υπερέκριση βλένης, όπου, όπως βλέπετε, στενεύει τον αυλό των αεραγωγών, και με τον όρο εμφύσμα εννοούμε καταστροφή των πνευμονικών κυψελίδων. Και εδώ βλέπετε αριστερά πώς είναι φυσιολογικά το πνευμονικό παρένχημα και πώς αυτό γίνεται στον ασθενή με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αν θέλετε τώρα να περάσουμε στον ορισμό, βλέπετε ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια συχνή πάθηση που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί και χαρακτηρίζεται από εμένουσα απόφραξη των αεραγωγών. Είδαμε νωρίτερα γιατί, και έχουμε λοιπόν την σπυρομέτρηση, μια εξέταση με την οποία μπορούμε να δούμε την απόφραξη και να αξιολογήσουμε την απόφραξη στους αεραγωγούς του ασθενή και να την ταξινομήσουμε σε ήπια, μέτρια, σοβαρή ή πολύ σοβαρή. Και βλέπετε, σχετίζεται με μια υπερβολική φλεγμονώδη απάντηση των αεραγωγών και των πνευμόνων σε βλαπτικά σωματίδια ή αέρια. Και γιατί μιλάμε? Μιλάμε για τον καπνό του τσιγάρου, που είναι στις αναπτυγμένες χώρες η κυρίαρχη αιτία ανάπτυξης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Και βλέπετε ότι η νόσος αυτή έρχεται τρίτη στην λίστα με τα νοσήματα τα οποία με τις συχνότερες αιτίες θανάτου μετά τη στεφανιαία νόσο και τα αγιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Από την άλλη μεριά, ο καρκίνος του πνεύμονα έρχεται, όπως βλέπετε, έκτος στη λίστα αυτή, στη λίστα θανάτου. Και αν και ο καρκίνος του πνεύμονα καρκίνο του πνεύμονα αναπτύσσει, αν θέλετε, ανάμεσα στο 13%, αποτελεί το 13% των καρκίνων, του συνόλου των καρκίνων, ο καρκίνος του πνεύμονα, ένας στους τέσσερις ασθενείς ευθύνεται για ένας στους τέσσερις θανάτους, αν θέλετε, από κακοήθεια, και αυτά τα δεδομένα έρχονται από τον Καναδά. Και εδώ πάλι η κυρίαρχη αιτία δεν είναι άλλη, όπως βλέπετε, από το κάπνο. Και άρα βλέπετε λοιπόν ότι και τα δύο αυτά νοσήματα, και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο καρκίνος του πνεύμονα, έχουν ένα κοινό παρονομαστή που είναι το κάπνισμα. Και αν και η προσδοκία κάθε καπνιστή είναι αυτή, να φτάσει στα 100 χρόνια και να ανάψει το επόμενο τσιγάρο από τα κεράκια, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Από τα 1000 παιδιά που θα γίνουν μακροχρόνιοι καπνιστές, ένα θα δολοφονηθεί, 6 θα πεθάνουν εξαιτίας ατυχημάτων, 500 όμως θα πεθάνουν εξαιτίας του καπνίσματος. Στο αίμα μας, περισσότερο από ό,τι πρέπει, έχει κάποιες άσχημες παρενέργειες και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη γενική μας εικόνα και έτσι πολλές ασθένειες. Πρώτα απ' όλα για τον διαβήτη τύπου 1, ο οποίος είναι ο πιο σοβαρός, αλλά είναι μόνο στο 3-5% των ασθενών με διαβήτη. Συνήθως ξεκινάει στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία και σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καθημερινή χρήση ινσουλίνης, καθότι δεν έχουμε παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεάς μας. Μετά έχουμε το τύπου 2 διαβήτη, ο οποίος είναι περίπου στο 90% των διαβητικών. Έχει μια πολύ πιο αργή πορεία. Σημαίνει ότι έχουμε παραγωγή ινσουλίνης, αλλά αυτή δεν μπορεί να απορροφηθεί, καθότι υπάρχει μια αποευαισθητοποίηση των κυτάρων στη χρήση της γλυκόζης, επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ινσουλίνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αντίθεση από την πλευρά του οφθαλμιάτου, σε αντίθεση με το τύπου 1, εμάς μας ενδιαφέρει από πλευράς οφθαλμού και διτού του οφθαλμού και οφθαλμιστοδιοπάθειας τουλάχιστον 10 χρόνια μετά από τη διάγνωση, εκτός αν μια επιθετικής μορφής. Κάθε 8 δευτερόλεπτα κάποιος πεθαίνει στον κόσμο λόγω του διαβήτη. Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές αναπηρίας και βαρύων παθήσεων όπως καρδιακών, εγκεφαλικού, ακροτηριασμού στον κάτω άκρο, διαβητική αυτοσυντοπάθεια που θα την πούμε λίγο πιο αναλυτικά σήμερα, και νεφρική ανεπάρκεια.